Η διατήρηση από την Τουρκία στρατιωτικής αποστολής στο Αφγανιστάν αντιτίθεται από νομική σκοπιά στη συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του κινήματος των Ισλαμιστών Ανταρτών Ταλιμπάν στην Ντόχα του Κατάρ το Φεβρουάριο του 2020. Αυτό εκτίμησε η επικεφαλής εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, στη διάρκεια της εβδομαδιαίας τακτικής ενημέρωσης του τύπου, απαντώντας σε ερώτηση για το σχέδιο του ΝΑΤΟ η Τουρκία να αναλάβει τον έλεγχο του αεροδρομίου της Καμπούλ. Η συμφωνία του 2020 προέβλεπε την πλήρη απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από την Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν ως την 1η Μαΐου, προθεσμία η οποία ήδη μετατέθηκε για την 11η Σεπτεμβρίου του 2021 από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ενώ το κίνημα των Ταλιμπάν εξέφρασε κατηγορηματικά την αρνητική του αντιμετώπιση σε αυτή την προοπτική, επεσήμανε η κυρία Ζαχάροβα.